Θα σας δείξω εγώ! Θα δείτε τι θα πάθετε! Μα και ο Νικολαίδη γράψε. Βέβαια μπορούσε να λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή. Τον κουράλι τον έγραψες, Τον έγραψα και αυτό. Γράψε το σωτηρίου, το αποσωτηρίου. Και εσείς τα κάνουμε, Τα κατέβουμε στον δρόμο και όπως τα περνάνε θα τους γράφουμε ένα-ένα. Συμφωνή, Συμφωνή. Μα και ο Δημητρίου. Τον έγραψε τον Δημητρίου, Τον έγραψα. Τον πλήλ, τον έγραψε τον πλήλ. Τον έγραψε και... Α, μα και ο Βλάση. Ωρα, πού πάμε, ρε. Πού πάμε. Φωνάζει σύζυγός μου γρήγορα, λέει φίδι με γάτα. Ελώ πού γίνεται αυτό εδώ δίπλα. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Το πάτσα και τρεις. Γρήγορα φίδι. Το πάτσα και τρεις. Θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Μιλήσατε για τα ηχητικά και έχετε παραξηγηθεί για τα ηχητικά. Και κάποιοι νομιμοταγείς πολίτες μιλάνε ακόμα και για δικαστήρια. Λοιπόν, ακούστε συνέχεια. Να καταγράφετε τα πάντα. Να μαγνητοφωνείτε τα πάντα. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι δημόσιο πρόσωπο και δημόσια πρόσωπα όλοι οι συνέλληνες. Να καταγράφετε τα πάντα. Ό,τι έχει πει ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που έχει πει. Ό,τι έχει κάνει ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που έχει κάνει. Να τα καταγράφετε. Άσε τον νόμο να λέει. Να τα καταγράφετε. Δεν πανά και ένα εκατομμύριο χρόνια. Είδες τι κουτό αφεντικό έχω, κύριε Κώστα. Πάψε μίτσε βλάκα. Εγώ δεν είμαι βλάκας. Αλλά τι είσαι. Βοηθός βλάκα. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο. Ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε. Ωρα, πού πάμε, ρε. Πού πάμε. Σβήσε με, κυρά μου, απ' τα δευτέρια σου κι αν δεν ανταμώσεις ξανά τα τέρια σου.